Νέες πλημμύρες προκάλεσαν οι βροχές της προηγούμενης εβδομάδας στα Δενάγη των Φιλίππων, αλλά αυτή τη φορά τα νερά έπληξαν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Καβάλας Θέρμης Καλπακίδης, το θέμα με τις πλημμύρες ήταν κάτι το αναμενόμενο μετά τις βροχές, τονίζοντας επίσης πως μένουν πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τη σοδειά, ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και άλλες βροχοπτώσεις. Επόμενο μετά από τις βροχές που είχαμε τη μεγάλη εβδομάδα και από εκεί και πέρα. Περιμένουμε και κάποιες άλλες βροχές την Πέμπτη και κάποιες άλλες βροχές τον Μάιο και νομίζω ότι όλο αυτό θα μας πηγαίνει προς τα πίσω όσον αφορά την καλλιεργητική περίοδο και τις καλλιεργητικές εργασίες με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της παραγωγής και πιθανόν σε κάποια σημεία να μην σπαρθούν κιόλας. Παράλληλα σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, από αύριο αναμένεται οι αγρότες να τις διεκδικήσουν από τον ΕΛΓΑ. Σήμερα εμείς κάναμε μια επίσκεψη στον ΕΛΓΑ, αλλά έλειπε ο υπεύθυνος του τμήματος όλης της περιοχής. Οπότε θα ξαναπάμε αύριο για να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε όσον αφορά τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν μέτρα πρόληψης. Τα μέτρα πρόληψης έπρεπε να τα είχε πάρει ο ΤΟΕΒ ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος και νομίζω ότι είναι ο ΤΟΕΒ βασικά, να είναι καθαρισμένα τα κανάλια, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν η διεύθυνση εγγύων βελτιώσεων όπου καθάριζε κατά καιρούς τα κάθε τα κανάλια που κατεβαίνουν προς το κεντρικό και προς την κεντρική Τάφρο και να μπορούν να φεύγουν τα νερά άνετα. Αν θα πάει κάποιος να δει εκεί, θα δει ότι τα κανάλια είναι μέσα με κομμένα δέντρα, κομμένα κλαδιά. Όποιος ήθελε να ζεσταθεί πήγαινε από τα κανάλια, έκοβε δέντρα, πετούσε τα κλαδιά μέσα στα κανάλια. Κάποια κανάλια είναι βουλωμένα. Νομίζω ότι αυτά έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και να είναι καθαρισμένα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να τρέχει ο Αγροτικός Σύλλογος ή οποιοδήποτε άλλος εκτός των υπευθύνων για να δείξει το πρόβλημα και να το αναδείξει. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον αγωγό ΤΑΠ, αύριο υπάρχει νέα συνάντηση με στόχο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θέμης Καλπακίδης, απέναντι στην εταιρεία σχετικά με την αλλαγή της όδευσης του αγωγού, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει επικοινωνία με την ίδια την εταιρεία, αλλά μόνο με την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει αύριο μια συνάντηση που διοργανώνει ο Δήμαρχος. Σκοπός είναι και στόχος να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στην εταιρεία όσον αφορά την αλλαγή όρευσης λόγου και από εκεί και πέρα πείσουμε ότι κάτι θα γίνει. Εμείς κινούμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις, μάλλον προς πολλές κατευθύνσεις και ευελπιστούμε ότι τελικά μάλλον θα καταφέρουμε κάτι. Δεν έχουμε επικοινωνία εμείς με την εταιρεία, έχουμε επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Ουσιαστικά αν επιδιώξουμε κάποια επικοινωνία με την εταιρεία, αυτό θα σημαίνει ότι δίνουμε μεγαλύτερη αξία στην εταιρεία από όσο πρέπει να τη δώσουμε. Γιατί ουσιαστικά η εταιρεία είναι ο επισκέπτης.